Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Μια καλησπέρα η οποία και σήμερα συνοδεύεται από μια λέξη η οποία θα μας συνοδεύσει μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, όλοι εμείς θα πλησιάσουμε την Φάτνη της Βιτλέμ και θα προσκυνήσουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. Η σημερινή ημέρα νομίζω ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερα ευαίσθητη λέξη. Μια λέξη η οποία είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, η σημερινή λέξη δεν είναι άλλη από την αγάπη. Πολλοί από εσάς θα περίμεναν ότι αυτή τη λέξη θα τη συναντήσουμε την 25η του Δεκέμβρη. Όμως νομίζω ότι είναι η ώρα της να την αναφέρουμε τώρα. Και να την αναφέρουμε γιατί αν την συνδυάσουμε με την αλληλεγγύη την οποία είχαμε, ήταν η προηγούμενη λέξη, το προηγούμενο σκαλοπάτι, νομίζω ότι έρχεται να μας συναντήσει, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος ώστε να καλείται και να λογίζεται ως άνθρωπος. Γιατί αυτές οι μέρες έχουμε πει ότι αν περπατήσουμε στους δρόμους μπορούμε να δούμε δεξιά μας και αριστερά μας άσχημες καταστάσεις ανθρώπων, άσχημες καταστάσεις που δεν συνάδουν με την αγάπη. Η αγάπη είναι η ζεστασιά την οποία προσφέρει ο ένας άνθρωπος στον άλλον. Η αγάπη είναι η ζεστασιά με την οποία ο ένας άνθρωπος ακούει ό,τι έχει να του πει ο άλλος άνθρωπος. Η αγάπη είναι πράξη. Η αγάπη είναι αυτό που ο Θεός θέλει από μας. Να συνεργαζόμαστε και να είμαστε σε επαφή με τον άνθρωπο πρώτα εμάς και αμέσως τον επόμενο που βρίσκεται δίπλα μας. Είτε αυτός είναι η σύζυγός μας, είτε αυτός είναι τα παιδιά μας, είτε είναι οι συγγενείς μας, είτε είναι άνθρωποι τους οποίους εμείς χαρακτηρίζουμε ως φίλους. Η αγάπη λοιπόν είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των ανθρώπων. Δεν ξεχωρίζει κανέναν και δεν τοποθετεί κανέναν στο περιθώριο. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, εάν κάνουμε μια βόλτα στο δρόμο ή αν περάσουμε από ένα σοκάκι ή ακόμα και από πλατείες τις οποίες θεωρούμε ως ένα χώρο τον οποίο τον ευχαριστιέται ο άνθρωπος, θα δούμε ότι η αγάπη εκλείπει ή μάλλον θα λέγαμε λείπει. Αυτές τις Άγιες Μέρες και ειδικότερα δε ο δρόμος προς την γέννηση του Θεανθρώπου νομίζω ότι κάνει πολύ πιο ιδιαίτερο το συνέστημα αυτό της αγάπης, κάνει πολύ πιο έντονο το συνέστημα της αγάπης και προσπαθεί να μας επαναφέρει σε αυτό που είναι ο ίδιος ο Θεός. Αγάπη. Ας αναλογιστούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, πόσο μπορέσαμε να δώσουμε και να φωτίσουμε την αγάπη. Πόσο μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον άνθρωπο και πόσο πολύ μεταφέραμε λόγια αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Ας φτάσουμε λοιπόν στην 25η του Δεκέμβρη, έχοντας ψηλά και πανό και σημαία μας την αγάπη. Ο άνθρωπος, θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, έχει ανάγκη την αγάπη. Εάν η σχέση του ανθρώπου με οποιονδήποτε, είτε με το κοντινό του πρόσωπο, είτε με έναν φίλο ή έναν άνθρωπο τον οποίο συναντάει, δεν διακατέχεται από την αγάπη, δεν κυβερνάται από την αγάπη, τότε η σχέση αυτή είναι αποτυχημένη. Αυτές τις Άγιες Μέρες ας κάτσουμε να σκεφτούμε ποιους ανθρώπους έχουμε πληγώσει. Αυτές τις Άγιες Μέρες ας κάτσουμε να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο. Γιατί ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο περιθώριο είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει κανένας και πόσο δε περισσότερο ο Θεός. Άρα λοιπόν, αν μέσα από αυτό το φιλαράκι το οποίο έχουμε γράψει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάλει στο περιθώριο, το φέρουμε ξανά μπροστά και ξαναδιαβάσουμε τα ονόματά τους. Εάν πάμε ταπεινά, όπως καλή ώρα θα πάμε να προσκυνήσουμε τη Φάτνη του Θεού, τη Φάτνη του Ιησού Χριστού, αν ταπεινά λοιπόν πάμε και ζητήσουμε ένα συγγνώμη, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν πολύ όμορφο δρόμο αγάπης. Βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ όμορφο δρόμο, ο οποίος δρόμος αυτός θα μας οδηγήσει στο δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και όμορφο. Εάν διώξουμε το δάσος και κρατήσουμε ένα δέντρο, τότε το υπόλοιπο κομμάτι θα είναι άδειο. Σίγουρα δεν θέλουμε να διώξουμε ούτε το
δέντρο. Αυτό το μοναδικό. Αν όμως προσθέσουμε όλα αυτά τα δέντρα, θα φτιάξουμε ένα δάσος. Άρα λοιπόν η συγγνώμη μας, θα λέγαμε, φυτεύει άλλο ένα δέντρο και άλλο ένα δέντρο και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα σπουδαίο και όμορφο δάσος, το οποίο μας προσφέρει απλόχερα όλη του την αγάπη, καθώς επίσης και το σεβασμό του. Συνεπώς θα ζητήσουμε ένα συγγνώμη, ας ταπεινωθούμε, δεν είναι κακό. Η ταπείνωση οδηγεί, θα λέγαμε, τον άνθρωπο στην καλύτερη δυνατή σχέση με το Θεό. Η ταπείνωση είναι σημείο και η σφραγίδα της αγάπης. Η αγάπη του Θεανθρώπου που έρχεται να συγκινήσει τις καρδιές μας με τη γέννησή του, φτάνει μέχρι και τη θανάτωσή του. Αναλογιστείτε το μέγεθος και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της γέννησης, αλλά και της Ανάστασης. Κάπου εκεί θα συναντήσουμε το φως. Στη μεν πρώτη περίπτωση έχουμε τον φωτεινό αστέρα, τον αστέρι της Βηθλεέμ, το οποίο φέγγει τις ψυχές των ταπεινών βοσκών. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε την Ανάσταση, το φως εκείνο το οποίο δείχνει το δρόμο για την Ανάσταση των νεκρών. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι μέσα στη Φάτνη της Βηθλεέμ ξεχυλίζει η αγάπη. Υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο, για όλους εμάς. Ας πάρουμε αυτή τη ζεστή αγκαλιά του φωτός και ας την μετατρέψουμε σε αγάπη για όλους μας. Σε αγάπη για τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, σε αγάπη για τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε στην καρδιά μας και κάθε μέρα βρισκόμαστε μαζί τους. Νομίζω ότι σήμερα, 21 του Δεκέμβρη, δεν υπάρχει πιο όμορφη λέξη από την αγάπη. Να είσαστε όλοι και όλες καλά και αύριο πάλι θα συναντηθούμε για να συναντήσουμε μια καινούργια λέξη. Μην ξεχνάμε όμως ότι η κορονίδα, η κορυφή, είναι η αγάπη.